γενετικά όργανα ή τα καλύπτανε με κάποιο τρόπο, αρκετές φορές θα βρίσκαμε και το σημείο του σταυρού, όπως το βλέπετε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Ανάλογα με τις εποχές είναι και οι συνήθειες και οι προκαταλήψεις. Και να περάσουμε λίγο στη μακέτα που είναι πάρα πολύ σημαντική από το φόρουμ. Λοιπόν, αυτό το μέρος το έχουμε δει ήδη. Οπότε θυμόσαστε τι σας είπα ότι έχουμε εδώ πέρα στον βράχο τα ιερά που είναι φαινομένα του Αιγύπτου, του Θεού και στην Άπνη και στον Σύμπαν, όλη την τοπική θεότητα. Και αυτό ήταν πριν την έλευση των χριστιανών, πώς έδειχνα το μέρος της βασιλικής που είδαμε της πρώτης, βασιλική Άλφα. Με τους τρεις ναούς και το ιερό, το οποίο σε πρώτη χρησιμοποιείται ως αίθριο στο συγκρότημα της βασιλικής Άλφα, οπότε πριν την εκκλησία ο χώρος έδειχνε έτσι. Και κοιτάξτε πώς αυτά τα ιερά χρησιμοποίησαν τον βράχο ουσιαστικά ως πίσω τύπο και απλά χτίσαν από μπροστά τους κύκλους τους δύο μαζί με τους κύωνες στην πρόσωψη στο μεγαλύτερο κτίριο. Η αρχαία Εγνατία Οδός θεωρείται ότι διέσχιζε την αρχαία πόλη των Φιλίππων, αυτή που ξεκινούσε από τον Βόσπορο στη δεύτερη του φάση για να διασχίσει όλη τη Θράκη, την Μακεδονία και να καταλήξει στον Δυράκιο της Επίρου, διερχόταν μέσα ως Decumanus Maximus, ως κύρια οδική αρτηρία δηλαδή στην πόλη των Φιλίππων, το κέντρο της πόλης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είτε είναι Εγνατία Οδός είτε δεν είναι. Υπάρχει και η επιστημονική θέση, αντίληψη άλλων αρχαιολόγων που λένε ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ήταν η Via Ignata που περνούσε από την πόλη των Φιλίππων. Αυτό ισχύει για πάρα πολλά ευρήματα βεβαίως παγκοσμίως, ότι υπάρχουν δύο θέσεις, τρεις θέσεις διαφορετικές. Θεωρείται όμως από τους περισσότερους και το ονομάζουμε, η Via Ignata λοιπόν είναι ο δρόμος που σίγουρα από αυτή την πλευρά από την Ανατολική ήρθε ο Απόστολος Παύλος στην πόλη των Φιλίππων για να βρει τι γίνεται μέσα στην πόλη. Η πόλη δεν δείχνει ακριβώς έτσι με αυτόν τον τρόπο που το έχουμε εδώ πέρα στη μακέτα όταν έρθει ο Απόστολος Παύλος, αλλά πολύ παραπλήσιο. Καθότι οι διαφορετικές φάσεις της αγοράς, αυτή είναι η τελευταία φάση με τη μεγάλη στοά. Η στοά είναι γύρω στον 4ο με 5ο αιώνα μετά Χριστό, οι κύωνες μονολιθικοί που υπάρχουν. Το κέντρο που ήταν με διαφορετικά αγάλματα των αυτοκρατόρων θεοποιημένων πια. Η πλατφόρμα, η εξέδρα των επισήμων αρχών, των μαγίστερ όπως τους λέμε στα λατινικά. Αν ήταν αυτή η θέση τους και στην εποχή του Παύλου, εδώ θα έφεραν τον Παύλο και συνήθως δεν αλλάζουν αυτές τις θέσεις διαχρονικά, γιατί έχει εποπτεία όλου του χώρου. Μας κάνει εντύπωση το διπλό τόξο και από εδώ και από αυτή την πλευρά που υπήρχε για να περνάει κάποιος. Δεν υπάρχει το τόξο. Θα ρωτήσει κανείς και πώς ξέρουν ότι υπήρχαν τόξα, σώζονται οι βάσεις τους, ακόμη και σήμερα. Και ακόμη ένα τόξο μόνο που οδηγούσε ουσιαστικά από την ράμπα διέλευσης για να μπορεί κάποιος να βρεθεί μέσα σε αυτόν τον χώρο. Ατάφτιστα κτίρια, δύο ναόσχημα από τις δύο πλευρές της εξέδρας και δύο συντριβάνια σαν πηγές, σαν δημόσιες 25 μέτρων μήκος με λεοντοκεφαλές που έτρεχε από αυτές το νερό. Το σύστημα υδροδότησης με το υδραγωγείο έρχονταν από αυτή την πλευρά της πόλης, από το ίδιο σημείο από το οποίο παίρνει σήμερα η πόλη της Καβάλλου στο νερό της. Από τις πηγές γενικότερα εδώ πέρα του Αγκίτη ποταμού και των βουνών της Δράμας. Απόλυτη συμμετρία σε ό,τι αφορά την οργάνωση του χώρου, βλέπετε ότι αντοπά τα κτίρια έχουν την ίδια χωροδιάταξη. Από εδώ πέρα έχουμε έναν κορινθιακό ναό και την βιβλιοθήκη. Βρέθηκαν λέξεις από την βιβλιοτέκα χαραγμένες από το γύσο του κτιρίου και από την απέναντι πλευρά τα αρχεία με την κούρια. Η κούρια είναι το τοπικό βουλευτήριο στο οποίο παίρνονται αποφάσεις. Μαρμάρινο βασικό κτίριο και το οποίο επάνω στη στερή του έχει τρία αγάλματα. Ένα κεντρικό και δύο πλαϊνά. Και αυτά τα οποία μπορείτε να δείτε ακριβώς από πίσω. Δηλαδή η θεά Αθηνά με τις δύο φτερωτές νύχτες, αριστερά και δεξιά. Και εσείς θα μου πείτε λιγάκι, σώζετε το αριστερό χέρι της θεάς Αθηνάς, με το δεξί τι θα γινόταν, πώς θα το είχαμε το δεξί το χέρι. Θα συνέβαινε, πώς θα ήταν.
σχεδόν συγκρωμένο. Ακριβώς. Μπορούμε να πούμε τη μασκάλη. Οπότε έρχεται για να ταυτιστεί με τους τύπους της Θεάς Αθηνάς που με το δεξί κρατάει το δόρυ της, ενώ με το αριστερό της στηρίζεται στην ασπίδα και μάλιστα για σπίδα δεν σώζεται, αλλά σώζεται το σημείο, το μάρμαρο που θα έπρεπε την ασπίδα με το πόδι της. Και βεβαίως το γοργόνι το οποίο είναι χαρακτηριστικό, Ηράκλειο άμα του Ηρακλή και οι υπέροχες νίκες. Υπέροχες γιατί μπορεί να μην σώζονται, αλλά παραδείγματος χάρη εγώ πάντοτε εντυπωσιάζομαι αυτά εδώ πέρα. Η κίνηση η οποία είναι δοσμένη, αυτά είναι πάνω στην οροφή του κτίριου. Συμβολικά φυσάει ο άνεμος, οπότε η πτυχώση του υφάσματος είναι σαν να φυσάει ο άνεμος πάνω στο κτίριο, δηλαδή και η ίδια είναι έτοιμη να πετάξει. Το εντυπωσιακό είναι πάντοτε στο ότι σου φέρνει ένα κομμάτι μάρμαρο που σου λένε φτιάξε. Και δεν έχεις τους υπολογιστές για να τα σχεδιάσεις όλα αυτά, δεν έχεις και τα μηχανήματα τα ηλεκτρικά, όλα είναι στο χέρι. Και φτιάχνεις αυτά εδώ πέρα, που σώζεται μόνο ο μυρός, αλλά μπορείς να καταλάβεις ότι είναι έτοιμο να πετάξει μαζί με αυτήν που σώζεται από αυτή την πλευρά. Και καταλαβαίνεις ότι τα χέρια τους είναι επίσης κομμένα επάνω, καθότι είπαμε πάλι μας παρεσφέρονται. Τα φτερά είναι έτοιμα, είναι ανοιχτά, γιατί βλέπουμε από πίσω τις ομοπλάτες ότι έρχονται και συγκλίνουν αυτά, υπάρχουν γραμμές από εδώ πέρα τις οποίες θα μπορέσετε να τις δείτε και βεβαίως θα δείχνουν κάπως έτσι, στο κορινθιακό ρυθμό κτίριο της Κούρια, που βεβαίως θα μπορέσουμε να το χρονολογήσουμε κάπου τον 2ο αιώνα μετά Χριστό, δηλαδή 150 μετά Χριστό περίπου, κορινθιακοί κύωνες, και ενώ το άτομο που σώζεται κάτω στον αρχαιολογικό χώρο είχε αυτή την ασπίδα με ένα δόρυ. Και ήταν από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια μέσα στην αρχαία πόλη των Φιλίππων. Και μικρότερα γλυπτάκια να βλέπετε, όπως είναι ο Ηρακλής, θεοποιημένος γενικότερα στη Θάσο έχουμε τον ναό του Ηρακλείου, τον τέμενο του Ηρακλή, που εδώ πέρα τον δίνουν ως πορτρέτο ενός. Εμείς χρησιμοποιούμε στην Βόρεια Ελλάδα την τουρκική λέξη, σκεμπετζή, δηλαδή το σκεμπέ με τη δουλειά του εδώ πέρα, πίνει το κρασάκι, μάλλον. Ξεκουραζόμενος όπως είναι από κάποιους από τους άθλους του. Και πριν φύγουμε από εδώ πέρα, στη μικρή προθήκη που βλέπετε εκεί πέρα τα μπρούτζινα, είναι τα μοναδικά μπρούτζινα που σώζονται από τους Φιλίππους. Θα υπήρχε κάποιο κολοσιαίο άγαλμα, το χέρι του οποίου σώζεται μαζί με δαχτυλίδι, και ένα μικρότερο το οποίο θα ήταν απλώς προσαρτημένο σε ένα μεγαλύτερο αντικείμενο. Μια αντρική μορφή που απευθύνεται σε κάποιον. Και λίγο να πάω στο πάνω για να σα δείξω και ένα GPS. Το δράμα. Μη σα ανακαλύψω. Πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε ότι σε εκείνο το σημείο συγκεντρώνονται εκτός των τυχών για να μπορέσουν να έχουν τις σκεπτικές τους συναθρήσεις, δηλαδή στο σημείο στο οποίο βαπτίζουν ουσιαστικά τη Λιβύα είναι οι συναθρήσεις των Εβραίων εκτός των τυχών της πόλης, στο Ζυγάκτη ποτάμο. Βλέπετε το όνομα, που δεν είναι βεβαίως ελληνικό όνομα ελληνικής ρίζης, Σίμων ο Σμυρνέος. Ενώ σε αυτήν εδώ πέρα την επιγραφή, καταλαβαίνουμε ότι θα έχει συναγωγή. Δεν είναι έτσι να καταληφθεί συναγωγή αρχαιολογικά. Αλλά ξέρουμε ότι μάλλον θα υπήρχε έτσι και σαν ένα κτίριο που θα ήταν από τα Ιταλικά και τα Ιταλικά. Απλά όπω θα έλεγα, το νέο κτίριο που πάρα πολύ μεγάλη, δεν είναι γεωργικό. Ο Μαγιώτη εδώ πέρα, σε παραδείγματα και σε παραδείγματα, στην περιοχή.
κυρίως 6ο και 7ο αιώνα, 5ο και 6ο αιώνα συγγνώμη. Και πάλι εγώ σας προκαλώ να φανταστείτε ότι αυτό για να φτιαχτεί θα πρέπει να το σκαλίσεις, πρέπει να έχεις και τα... για να κάνεις τις διακρίσεις της τριβούλης όλα τα εργαλεία εκείνα και να δώσεις τα φύλλα άκαλφας με αυτές τις γραμμές της υπέροχης του μαρμάρου του τοπικού και μαζί βεβαίως με τα σύμβολα της προσδιοριστικής εποχής. Ο Διχέφωνος Καλούς συγκεκριμένος με ολοκαιρθούς, έτσι να μην το συγκεκριμένο. Ο Διχέφωνος κυκλάει στον τέταρτος και με τον τέταρτο αιώνα και είναι κεφαλές εκτός όσο χαρτιάρια. Το ψηφιδωτό το οποίο βλέπετε και το οποίο είναι αφιερωμένο από άνθρωπο που έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη και γι' αυτό ξεκινάει Κωνσταντίνου του βασιλέως της πόλης. Άνθρωπος ο οποίος ζει στην πόλη των Φιλίππων και είναι ψηφιδωτό, το οποίο βρέθηκε στην Δημητριακή Βασιλική και τοποθετήθηκε εδώ πέρα όπως βλέπετε εξαιρετικό το κείμενο, όπως όλοι γύρω-γύρω από αυτό βλέπουμε και τα φόπλακες. Όλες αυτές είναι τα φόπλακες από την στο οποίο έχει το ψηφιδωτό και πλημμυριώνεται από το πραγματικά γίνεται χώρο για μια από τις παλιότερες σωζόμενες από τη στιγμή εκκλησίες στον ευρωπαϊκό χώρο και θα το δούμε λίγο κάτω αργότερα στο οκτάγωνο.